η Ιταλία και η Γαλλία. Η Ιταλία και η Γαλλία εξαιρεθήκανε από το 3% το όριο του κατά μάθημα νόμιμου. Που εξαιρετήκε η Ελλάδα, πείτε το όμως. Και μάλιστα το πήραν παράταση. Ναι. Αυτό αρχικά δεν ήταν αποδεκτό. Αυτό. Έγινε μια διαπραγμάτευση. Και εξαιρείται η Ελλάδα από αυτό ή όχι, κύριε Κούρτη. Η Ελλάδα εξαιρείται. Είναι. Όχι. Να το πείτε στον κόσμο να το ακούσει. Μην νομίζει ο κόσμο δεν ξέρει. Μα η Ελλάδα είναι μια διαφορετική. Μα λέτε πράγματα. Κατόπιν διαπραγμάτευση έχουμε εξαιρεθεί. Συνεχίστε, κύριε Σκουρλέτη, παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε. Κύριε Σκουρλέτη. Μπορώ. Λοιπόν. Η Ελλάδα είναι κάτω από ένα ειδικό καθεστώς επιτήρησης αυτό της Τρόικας. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν ότι ισχύει για όλους τους υπολείπους. Αυτό είναι το αυτονόητο, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Πάμε παρακάτω τώρα. Αναφερθήκανε πριν στις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Μπαρόζο. Ο κύριος Μπαρόζο στην τελευταία συνεδρίαση χθες που προέδρευσε, είπε μια μεγάλη αλήθεια και μας θύμισε. Ότι αν έφευγε το 12 η Ελλάδα. Θα ακολουθούσαν και άλλες χώρες. Θα ακολουθούσαν και άλλες και θα είχαμε κατάρρευση. Και το οποίο μάλιστα αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Ιταλίας. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Μπορούμε να πάμε σε έναν σχεδιασμό που θα αφήνει ανέγκυκτο τον πυρήνα, τις αιτίες της βαθιάς ύπαισης και των σημερινών προβλημάτων. Όχι. Ποιος είναι ο πυρήνας, ποια είναι η βάση της εκκίνησης για να πάμε σε μια ουσιαστική επιθετική διαπραγμάτευση. Να μιλήσουμε για το χρέος. Είναι βιώσιμο το χρέος. Όταν ο κύριος Σαμαράς βγαίνει με τον πιο επίσημο τρόπο, όπως έκανε στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή και λέει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, ουσιαστικά ακυρώνει οποιαδήποτε συζήτηση για να πάμε να διαπραγματευτούμε μια άλλη ρύθμιση γύρω από αυτό το ζήτημα. Εμείς λέμε ότι αυτή πρέπει να είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Γιατί το λέμε, για να κάνουν να επιδείξουν μια καλή συμπεριφορά μόνο στην Ελλάδα? Όχι. Διότι το ελληνικό ζήτημα, το πρόβλημα του ελληνικού χρέους είναι άρρηκτα δεμένο με το συνολικό ευρωπαϊκό ζήτημα. Ωστόσο, όταν η Γαλλία και η Ιταλία αθρηστικά αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους, έχεις όφελος να ανοίξεις μια τέτοια συζήτηση. Είμαστε όμως σε διαφορετική χρονική στιγμή. Υπάρχει και μια άλλη επισήμανση. Βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει μάλιστα μια εμπειρία. Μισό λεπτό. Μια ερώτηση θα σας κάνω. Να την κάνετε την ερώτηση. Δεν μονόλογο θέλετε. Να σας κάνω μια ερώτηση συγκεκριμένη πάνω σε αυτό που λέτε. Λέτε ότι θα πάμε και θα πιέσουμε για το θέμα του χρέους και θα πιέσουμε πολύ. Γιατί όπως αποδείχτηκε στο παρελθόν, δεν είχαμε πιέσει όταν λέγαμε θα βγούμε από τη χώρα. Δεν μας πήρασαν σοβαρά γιατί τότε δεν μας άφηναν. Να φύγουμε, θα κατέρευε η Ευρώπη. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουν περάσει χρόνια. Και είναι χειρότερα. Έχουν οχυρωθεί. Είναι χειρότερα για τη χώρα. Είναι χειρότερα για τη χώρα. Αναρωτιέμαι, έχουν οχυρωθεί, είχαν τον χρόνο να εκμεταλλευτούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σήμερα υπάρχουν μία αποφυγή κατάρρευση σε περίπτωση που εμείς αποφασίσουμε να φύγουμε. Σήμερα, με βάση το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι θεσμικό χρέος, διευκολύνεται μια πολιτική συνεννόηση. Η οποία ήταν πολύ πιο δύσκολη από τη στιγμή που αυτό το χρέος ήταν στα χέρια των αγορών. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά με τους εταίρους μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό πρέπει να. Αυτό, και ξέρετε κάτι, αυτό το θέμα λέει, του χρέους από μόνο λέει του. Η κυβέρνηση είναι πιο δύσκολο. Αυτό που αλλιώς λέει, αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ο φερετζές για να συνεχιστεί το μνημόνιο. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ο φερετζές για να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Λοιπόν, έχει θα ξαναγυρίσω, όχι, ρε, και θα μισό λεπτό. Και ένα τελευταίο. Το θέμα του χρέους αποσπασματικά από μόνο του, ακόμη και να μας το διαγράφανε, αν δεν συνοδευόταν από την εγκατάλειψη των ακραίων μνημονιακών πολιτικών, από των ακραίων πολιτικών λιτότητας, δεν αρκεί. Αυτό είναι το καμπανάκι σήμερα. Τελειώνα λέγοντας για την δήλωση του Γιώσκαρ Φίσερ. Όταν έθεσε το ερώτημα ο Γιώσκαρ Φίσερ προς την γερμανική κυβέρνηση και λέει τι θα γίνει λοιπόν με τις πολιτικές που ακολουθείτε, τις ακραίες πολιτικές, βάζετε μπρος ως συνομιλητές σας τον Τσίπρα. Τι θα κάνετε τότε, του απαντήσαν θα διαπραγματευτούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε από την κουβέντα, θα μείνουμε με